Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία που θα είναι με τον αντιδήμαρχο, τον Κώστα τον Βεργίνα, τον οποίο και καλησπερίζουμε, διότι έχω να σου πω μια σημαντική είδηση που αφορά την γνωριμία της Χίου με δημοσιογράφους από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τον έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βεργίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Ωραία. Πάμε να μας πείτε λίγο σε τι ακριβώς αφορά αυτή η πρωτοβουλία και τι θα γίνει μέσα από, από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Κοιτάξτε, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει αναλάβει το γραφείο μας, το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χίου, σε συνεργασία με εταιρεία που διοργανώνει τέτοιες εκδρομές, τέτοια οδηπορικά, δημοσιογράφων και μη. Mm-hmm. Με στόχο την προβολή, την τουριστική προβολή προορισμών. Πρέπει να σας πω ότι κατά την παραμονή των ανθρώπων εδώ στη Χίο θα συνεργαστεί το γραφείο μας και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Τουρισμού, γιατί από τους επαγγελματίες θα προκύψουν κάποιοι οι οποίοι θα αναλάβουν τη φιλοξενία και τη σύντηση των ανθρώπων αυτών. Ναι. Τώρα, για ποια μέσα μιλάμε και τι ακριβώς θα κάνουν εδώ στη Χίο? Η ομάδα θα είναι εξαμιλής. Mm-hmm. Προέρχονται από την εφημερίδα Real, την Καθημερινή, από το ένθετο της Καθημερινής στο περιοδικό Ταξίδια, το Αθηνόραμα. Θα είναι επίσης στην ομάδα ένα διάσημος blogger, influencer, instagrammer, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο κοινό και φωτογραφίζει τουριστικούς προορισμούς και τους προβάλλει. Mm-hmm. Στόχος είναι να αναδείξουμε τη Χίο ως ένα προορισμό φθινοπορεινό. Έχουμε πει εξ αρχής ότι γενικότερο στόχος της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας και του Δήμου είναι να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο. Mm-hmm. Αποφασίσαμε λοιπόν ένα τέτοιο ταξίδι να μην γίνει. Ανάλογη πρωτοβουλία ανέλαβε προημερών και η περιφέρεια, από ό,τι θυμάστε. Mm-hmm. Με άλλα πρόσωπα. Κάτι αντίστοιχο κάνουμε τώρα. Ο στόχος είναι να αναδείξουμε τη Χίο, το φθινόπωρο, τη Χίο ως πεζοπορικό προορισμό, ως προορισμό γαστρονομικού τουρισμού. Mm-hmm. Στο επίκεντρο της δράσης θα είναι η Σούμα, επομένως περιμένουμε να ανακοινωθεί και η χρονική περίοδος που θα επιτρέπεται να λειτουργήσουν τα καζάνια φέτος, να δοθούν οι άδειες. Mm-hmm. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επισκεφτούν ένα καζάνι, να γνωρίσουν τη διαδικασία, να γευτούν τη Σούμα. Με ρέγουλα τη Σούμα, φαντάζομαι, έτσι, τους το έχετε πει αυτό. Με ρέγουλα. Ναι, με ρέγουλα, με ρέγουλα. Θα είναι προσεκτική. Θα επισκεφτούν τα ενοπλία, θα δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα, κτηνοτροφικά προϊόντα. Πρέπει να σας πω ότι θα επικεντρωθούν στη Βόρεια Χίο. Βέβαια, αναφορά στη μαστίχα δεν μπορεί να λυπεί όταν μιλάμε για τοπικά προϊόντα και γαστρονομία. Επομένως, σίγουρα θα γίνει μια επίσκεψη στο Μουσείο της Μαστίχας, έτσι και θα υπάρξει μια γνωριμία με το προϊόν, αν και οι περισσότεροι έχουν επισκεφτεί τη Χίο και στο παρελθόν και γνωρίζουν ήδη πολλά πράγματα για το νησί και για τη Μαστίχα. Mm-hmm. Αλλά κυρίως θα μείνουμε στη Βόρεια Χίο. Δηλαδή θα επικεντρωθούμε στην επίκεντρο της δράσης, θα είναι η Αμανή, τα Ινοπλία, τα Κρασιά, mm-hmm. Η Σούμα, τα Μονοπάτια, το Υδροθεραπευτήριο. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Πέρασε η φετινή περίοδος. Εν πάση περιπτώσει όλοι είδαμε ότι είχαμε κόσμο απ' έξω αρκετό, με την έννοια ότι ήταν πολύ ομογενείς που είχαν να έρθουν, και επίσης στηριχθήκαμε και εν πωλής στον εσωτερικό τουρισμό. Υπάρχουν τώρα ενδείξεις για του χρόνου, πώς σχεδιάζουμε δηλαδή την επόμενη τουριστική περίοδο, που υποθέτουμε ότι θα είναι... Εν πάση περιπτώσει καλύτερη σε σχέση με την φετινή και μακριά από την, πολλά κλικ μακρύτερα από την πανδημία. Κοιτάξτε, εμείς φέτος επιβεβαιώσαμε κάτι που ήδη το γνωρίζαμε, ότι οι καλύτεροι τουρίστες είναι οι Έλληνες. Επομένως, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε από άποψη προβολής στον εσωτερικό τουρισμό σε τουρίστες Έλληνες, οι οποίοι άφησαν αρκετά χρήματα, mm-hmm. ενίσχυσαν και τις εμπορικές επιχειρήσεις, ενίσχυσαν την αγορά. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συνήθως με τους αλλοδαπούς. Βέβαια, θα συνεχίσουμε και τις δράσεις που κάνουμε για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό. Ήδη, όπως γνωρίζετε από τα
τα προηγούμενα δύο χρόνια είναι σε αναμονή δύο συνεργασίες για δύο τσάρτερ με Νορβηγούς και Σλοβαίνους, τα οποία περιμένουμε να δούμε πότε θα μπορέσουν οι άνθρωποι να πραγματοποιήσουν τις πτήσεις αυτές, δεδομένου ότι λόγω κορονοϊού είχαν πάρει αποφάσεις να μην ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα είναι όλα καλά και τουλάχιστον αυτά τα δύο τσάρτερ θα έχουμε και να δούμε. Αν καταφέρουμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω, τα προβλήματα με το αεροδρόμιο μας είναι γνωστά. Ελπίζουμε να λυθούν σύντομα και να μην αποτελεί πλέον αυτό δικαιολογία, γιατί αν θέλετε την άποψή μου, είναι μια δικαιολογία όχι για μας, αλλά για αυτούς που τελικά επιλέγουν ένα προορισμό άλλο. Ξέρετε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Σωστό. Όταν αλλού βρίσκουν τις ανέσεις και είναι όλα αστρωμένα και ερόδυνα, να πείσεις κάποιον να μην πάει κάπου που είναι έτοιμα και να έρθει κάπου αλλού. Εντάξει, όταν είναι πιο φθηνά, έτσι. Κοιτάξτε, το πιο φθηνά, ακόμα και για το κόστος, σχετίζεται το αεροδρόμιο. Δηλαδή, το αεροδρόμιο συνδέεται με το κόστος. Όταν πρέπει να ταξιδέψει με μικρότερο αεροπλάνο ή όταν αναγκάζεται να έχει κενές θέσεις, είναι λογικό, είναι και σε άλλους προορισμούς με μικρά αεροδρόμια ταξιδεύουν, αλλά εκεί υπάρχουν ανάλογα, ας πούμε, αντισταθμιστικά ωφέλη προς τις εταιρείες. Έτσι είναι. Κάτι το οποίο έχουμε πει ότι δεν είναι μια πολιτική που θέλουμε να ακολουθούμε εδώ στη ΧΙΟ. Την περίπτωση δεν μιλάμε τώρα για τη λεγόμενη συνδιαφήμιση με τις αεροπορικές εταιρείες. Ναι, αυτό που επιδιώκουμε και πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει, θα το δούμε, είναι η συνεργασία με τον ΕΟΤ και το ενδεχόμενο έως ότου έχουμε υποβάλει και σχετικό. Πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω υποβάλει σχετικό αίτημα στον ΕΟΤ εδώ και δύο χρόνια και παρακολουθώ την εξέλιξη. Προσπαθούμε έως ότου βελτιωθεί, θεωρώντας ότι έχουμε ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους προορισμούς στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει από τον ΕΟΤ να χρηματοδοτεί τη συνδιαφήμιση αυτή, προκειμένου να μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους υπόλοιπους προορισμούς που έχουν καλύτερα αεροδρόμια από το δικό μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πολύ ωραία, οπότε θα τα καλύψουμε. Τώρα, έχουμε χρονικό διάστημα που θα έρθουν ή κατά προσέγγιση, ξέρουμε? Εκτιμούμε ότι θα είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοέμβρη, δηλαδή 5 με 8. Αν όλα πάνε καλά, δηλαδή και εκδοθεί η σχετική άδεια για τα καζάνια, αυτό το τρίμερο μάλλον θα είναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλό απόγευμα. Εγώ, γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια.